Πιστέψαμε την αρχή σε ένα όραμα. Το όραμα να κάνουμε κάτι μεγάλο, κάτι θα πάει πολύ μακριά. Δεν είδαμε τίποτα κοντόφθαλμα, δεν είδαμε τίποτα βραχυπρόθεσμα. Γι' αυτό και όλα τα χρόνια που έχει ιδρυθεί η εταιρεία από το 2004, πρώτη χρονιά ήταν το 2005, έχουν επαναπενδυθεί τα κέρδη, δεν έχει γίνει διανομή μερίσματος. Γιατί μόνο έτσι αυξάνει αξία. Ξεκίνησε μια δραστηριότητα 60.000 ευρώ με το ηχο κεφάλαιο και αυτή τη στιγμή η ελληνική εταιρεία έχουμε αποτιμήσει στα χέρια μας 15 εκατομμυρίων. Επίσης όλα αυτά έχουν επιτευχθεί με μαχαιπρόθεσμο δανεισμό σχεδόν μηδενικό. Μέσα στα 9 χρόνια, αυτή τη στιγμή ο όμιλος αποσχολεί γύρω στα 400 άτομα. Φτάσαμε ουσιαστικά πριν 2,5-3 χρόνια στην καρδιά που ξεκίναγε η κρίση στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε εμείς, να επενδύουμε στην νανοτεχνολογία. Η νανοτεχνολογία είναι ένα φοβερό story για μας. Φοβερό story γιατί. Γιατί το τολμήσαμε να το κάνουμε και να μάθουμε ουσιαστικά μέσα από μια τέτοια δραστηριότητα να διαχειριζόμαστε την καινοτομία. Μετράμε εμπλοκή σε 30 εκατομμύρια ευρώ ερευνητικά έργα. Έχουμε επιτυχία στην Ευρώπη 75% στα προγράμματα που κατεβαίνουμε κατευθείαν Ευρώπη και είμαστε πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιριών ως nanotechnology know-how partner αλλά και producer. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Έλληνας, ακόμα και μέσα στην κρίση, μπορεί να αλλάξει και ακόμα και τελευταία στιγμή το ρού της ιστορίας. Όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να υπάρχει μόνο κράτος, δεν μπορεί να υπάρχει φυσικά μόνο ο ιδιωτικός τομέας. Πρέπει το κράτος να κάνει καλά τη δουλειά του, ο ιδιωτικός τομέας καλά τη δουλειά του και σε κάποια πράγματα το κράτος με το ιδιωτικό τομέα να συμπράττουν και να προχωράνε μπροστά. Βλέποντας λοιπόν όλες αυτές τις αλλαγές και βλέποντας ότι υπάρχουν φυσικά και άλλες εταιρείες οι οποίες μέσα στην κρίση αντέχουν και αντιστέκονται. Βλέπουμε λοιπόν ότι ίσως πλησιάζουμε κοντά στην επόμενη μέρα της Ελλάδας. Τα επιμελητήρια έρχονται ουσιαστικά, έρχονται τι να κάνουν. Έρχονται να γίνουν ο καταλύτης μεταξύ των επιχειρήσεων και των κρατικών οργανισμών ή κρατικών υπηρεσιών, ούτως ώστε να επισπεύσουν αυτό που είναι ο αντικειμενικός στόχος, που δεν είναι άλλος από το να υπάρξει επέκταση, μεγάλωμα, της αγοράς, των επιχειρήσεων, δημιουργία θέσεων εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή είναι ένας καταλύτης. Η ONEX είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Πόσο σημαντικό. Τόσο σημαντικό ώστε, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, να μην έχω κάνει Σαββατοκύριακο. Τόσο σημαντικό. Τόσο σημαντικό ώστε να μην έχω κάνει και λόγω βέβαια των ταξιδιών, όπου σε όποια χώρα είμαι που έχει αργία, σε κάποια άλλη δεν έχει αργία. Οπότε δεν έχει αργία για μένα. Θέλω να πω ότι επίσης δεν κάναμε καμία απόλυση. Είναι χώρος δημιουργίας, είναι χώρος που βγάζουμε την αγάπη μας και είναι χώρος που βγάζουμε το συναίσθημά μας και ζούμε μέσα από το όραμά της.